Γεια σας και του χρόνου να είμαστε καλά, καλή χρονιά, καλή φώτιση, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, φώτα σήμερα. Εμείς μένουμε στην ανασκόπησή μας, ανασκόπηση του 2022. Ήταν μια χρονιά που είχε πολλά θέματα, και νομίζω ότι πέρασαν τα περισσότερα από αυτά μέσα από τις εκπομπές μας και γι' αυτό το λόγο σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εδώ για να κάνουμε μια ανασκόπηση. Ξεκίνημα λοιπόν, είμαστε στο μήνα Απρίλιο. Πρώτη εβδομάδα Απριλίου, όπου γίνεται ένας πολύ ιδιαίτερος δρόμος αντοχής, όχι ακριβώς αντοχής, ένας αγώνας δρόμου γενικότερα, με τίτλο Run for Autism. Είμαι ο διπλανός σου, που δεν ανήκω όπως λες, στον κόσμο το δικό σου. Σε χαιρετώ μα ένα για μου απευθύνεις κρύο και κούβαλω τον πόνο μου στο ειδικό σχολείο. Αμήνομαι και στο στιγματισμό και τα κοιτάπια γράφουνε άτομο ειδικό. Ξάστερο έχω ουρανό και μια αναγνή καρδιά. Κυριακή πρωί έξω από το Δημαρχείο της Χίου μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων έχουν έρθει για αυτή την πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση που γίνεται σήμερα. Run for Autism νούμερο 2, τρέχω για τον αυτισμό. Μία από αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο ξεκίνησαν, βέβαια σταμάτησαν λόγω του κορονοϊού, συνεχίζονται τώρα. Τρέχω για τον αυτισμό νούμερο 2, εδώ από την πλατεία. Έχει 3 διαδρομές, έχει πάρα πολύ κόσμο που συμμετέχει σε αυτόν τον αγώνα. Βλέπετε, ήδη μαζεύονται. Λογικά στις 11, αν όλα ξεκινήσουν, γιατί υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, αν όλα ξεκινήσουν καλά, γύρω στις 11 θα ξεκινήσει ο αγώνας. Λοιπόν, να ρωτήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Έχει και πολύ κόσμο που έχουν έρθει εθελοντικά να βοηθήσουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έλα εδώ. Έχει και πολλά μικρά παιδάκια. Πώς σε λένε εσένα? Μαριάννα. Μαριάννα, θα τρέξεις εσύ? Ναι. Μπράβο. Ποιος ενημέρωσε για αυτή την εκδήλωση για να έρθει σήμερα? Το άκουσες στο ραδιόφωνο, στο είπε η μαμά σου? Μου το είπε ο μπαμπάς. Μπράβο. Και θέλεις να το κάνεις και εσύ, να συνεισφέρεις για αυτό το σκοπό, έτσι? Θα τρέξεις και εσύ? Ναι. Πώς σε λένε σένα? Ουρανία. Ουρανία, πόσο χρονών είσαι? 4. 4. Ναι. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Γιατρός. Γιατρός. Και τι, θα κάνεις καλά τα παιδάκια τα μικρά? Ναι. Μπράβο. Εσένα πώς σε λένε? Δέσποινα. Εσύ, Δέσποινα, θα τρέξεις σε ποια διαδρομή? Στα 1000 μέτρο? Μάλλον θα τρέξουμε στη μικρή. Α, στη μικρή. Ναι, μάλλον. Μπράβο. Εσύ τι τάξη πηγαίνεις? Πηγαίνω τρίτη. Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Μάλλον θα γίνω λογοθεραπεύτρια. Λογοθεραπεύτρια. Εσύ τι θα γίνεις, είπαμε? Έχεις σκεφτεί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ορίστε, όσο μεγαλώνουν δεν ξέρουν. Εσύ αυτά 4 ξέρεις ότι θα γίνεις γιατρός? Ναι. Μπράβο, εντάξει. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, και από τον Ερυθρό Σταυρό, χαίρετε. Είστε υπεύθυνοι? Ναι.
Έχετε έρθει για να βοηθήσετε? Βεβαίως. Λοιπόν, για πείτε μας για το... Είστε από τον Ερυθρό Σταυρό? Είμαστε από τον Ερυθρό Σταυρό. Ναι. Έχουμε έρθει για να βοηθήσουμε και εμείς εδώ σε αυτή τη πάρα πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική δράση μας με το τμήμα του Περιφερειακού Τμήματος εδώ και τους νέους εθελοντές που έχουν βγει μόλις τώρα από το νέο τμήμα που έχουμε κάνει. Να βοηθήσουμε, να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες και όπου μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε σε αυτό το μεγάλο έργο που γίνεται σήμερα. Θα τρέξετε, θα πάρετε μέρος και στο. Όχι. Είμαστε εθελοντικά για να βοηθήσουμε. Όπου χρειαστεί. Άρα να πούμε μπράβο σας και αχρίαστη να είσαστε κατά κάποιο τρόπο. Θα είμαστε εδώ σε ό,τι χρειαστείτε. Μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, παιδιά. Λοιπόν, και η αστυνομία έχει έρθει εδώ για να κάνει τις ρυθμίσεις. Όπως καταλαβαίνετε, θα κλείσει ο δρόμος. Δείτε, παιδιά, δείτε κόσμος. Έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να έχουν ξεπεράσει και τις 500 συμμετοχές αθλητών, ανθρώπων μάλλον που έχουν έρθει για να πάρουν μέρος. Λοιπόν, για άλλα να δούμε, εδώ έχει πιο, χαίρετε, θα πάρετε μέρος? Εγώ θα πάρω μέρος, ναι. Α, γιατί νόμιζα να ντύνεσαι έτσι κυριακάτικα, δεν νομίζω. Σε ποιο θα πάρεις, στα 7 χιλιόμετρα? Σκέφτομαι στα 7 χιλιόμετρα. Ναι, φαντάζομαι βέβαια λόγος που συμμετέχεις είναι άλλος για το σκοπό που γίνεται. Για το σκοπό ακριβώς. Μπράβο. Έτσι. Εσύ από εδώ είσαι χιώτης? Από εδώ χιώτης, ναι. Τι τάξη πας? Τι τάξη πάω. Ναι, και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Καλή επιτυχία. Ελάτε το Σάββατο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, στον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον Ιδραϊκό σε ένα δυνατό ξεκίνημα για την καινούρια χρονιά. Ελάτε όλοι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ναυτικός Όμιλος Χίου Ιδραϊκός. Ένας μεγάλος αγώνας που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Παιδιά, εσείς? Ναι, θα συμμετάσχουμε και εμείς. Σε 7 χιλιόμετρα. Τρέχετε γενικά σε αγώνες? Τρέχουμε, αθλούμαστε γενικά. Ναι. Για ένα καλό σκοπό τώρα. Εσείς είστε από εδώ ή είστε για λόγο δουλειάς εδώ? Όχι, από εδώ πέρα. Α, από εδώ. Α, γιατί δεν σε έχω ξανά. Μπράβο, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία και μπράβο σας. Μπράβο σας. Λοιπόν, στείνονται σιγά σιγά εδώ οι πάγκοι για τις συμμετοχές που μέχρι και την τελευταία ώρα ακόμα δηλώνουν συμμετοχές. Λοιπόν, έλα εδώ. Στον αγώνα σήμερα έχουμε και επαγγελματίες αθλητές. Να, από εδώ. Εδώ είναι οι επαγγελματίες. Μα και εσάς, σας βλέπω σε κάτι Ironman τρέχετε. Δεν τρέχουμε Ironman. Δεν είμαστε Ironman, είμαστε απλοί. Δηλαδή, ποιος είναι ο μεγαλύτερος αγώνας που έχεις τρέξει? Στην Αθήνα. Μαραθώνιο. Ήμι μαραθώνιο, τώρα που πήγαμε. Τι βγήκες? Τι βγήκαμε? Δεν έχει σημασία τι βγήκαμε. Ω, κατάλαβα. Αστείευομαι. Συμμετοχή. Εγώ θα ήθελα να πεις τι σημαίνει για σας ο αγώνας αυτός που γίνεται σήμερα. Τρέχω για τον αυτισμό και αντίστοιχα και η συμμετοχή σας σήμερα σε αυτόν τον αγώνα. Να πούμε, σήμερα είναι μια γιορτινή μέρα. Είναι. Ναι. Μέρα γιορτής είναι για αυτά τα παιδιά. Μπράβο. Τι να πω, εντάξει, χαρά είναι για μας που ερχόμαστε εδώ πέρα να τρέξουμε με τα παιδιά. Να αναδείξουμε και αυτά τα παιδιά. Και καλό είναι να μην γίνεται μία μέρα μόνο, φαντάζομαι. Να μην τα σκεφτόμαστε μία φορά το χρόνο. Ναι, ακριβώς. Καλό θα είναι να γίνεται πιο συχνά. Αυτά. Πολύ ωραία. Παιδιά, καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στους αγώνες σας. Εδώ ο φίλος μας. Θα μας μιλήσει. Θα μιλήσει, Γιάννη. Πώς σε λένε, Γιάννη? Γιάννη. Γιάννη, αφού σε είπα Γιάννη. Θα τρέξεις εσύ? Σε ποιο αγώνα? Στα 7 χιλιόμετρα. Δεν μου λες, σου αρέσει να παίρνεις μέρος σε αγώνες? Ναι. Σαν ποιον θες να γίνεις, σαν ποιον αθλητή θέλεις να γίνεις? Σαν τον μπαμπά σου ή σαν τη μαμά σου? Σαν τον μπαμπά. Ο μπαμπάς τρέχει καλύτερα από τη μαμά? Ναι. Α, δεν νομίζω. Δεν μου λες κάτι, τι τάξη πας εσύ, Γιάννη? Νήπιο. Νήπιο. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Πυροσβεστής. Πυροσβεστήρας, πυροσβέστης. Πυροσβέστης, εγώ το είπα αυτό. Μπράβο Γιάννη, μπράβο σου. Μπράβο σου. Λοιπόν,
Και η κυρία Νίκη εδώ, δεν έχετε αφήσει αγώνα για αγώνα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα τρέχουμε για πολύ σημαντικό σκοπό. Ναι. Στηρίζουμε τα παιδιά με αυτισμό, μπράβο, τα άτομα με αυτισμό. Μπράβο. Εκφράζουμε ουσιαστικά με αυτόν τον αγώνα την αποδοχή μας, τον σεβασμό μας. Και σήμερα το μεγαλύτερο χειροκρότημα πηγαίνει στα ίδια τα άτομα και στους γονείς. Τους ειδικούς που, ακριβώς, που φροντίζουν για την ομαλή τους ένταξη στην κοινωνία. Λοιπόν, πριν από λίγο πήραμε συνέντευξη από τον Γιάννη. Αχ, τι ωραία. Που του αρέσει να τρέχει και όταν το ρώτησα σαν ποιον αθλητή θέλει να γίνει, είπε σαν τον μπαμπά του. Τέλεια. Ιδανικό όχι πρότυπο. Όχι σαν τη μαμά του. Όχι βέβαια. Ο μπαμπάς είναι το τρέχει πρότυπο. Καλύτερα. Τρέχει καλύτερα. Α, εντάξει, ωραία. Και με ωραιότερο στυλ. Λοιπόν, καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στον αγώνα. Λοιπόν. Ο κόσμος συγκεντρώνεται συνέχεια. Έχει πάρα πολλές συμμετοχές. Θα γίνουν με μια διαφορά οι κινήσεις μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε. Από πού είναι? Πρόσκοπη οδηγή. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Μαζί μας σήμερα έχουμε και τους πρόσκοπους. Είμαστε το σώμα. Οδηγεί, οδηγεί, ναι, οδηγεί. Εσείς θα βοηθήσετε. Θα βοηθήσουμε. Ή θα τρέξετε. Θα τρέξουν τα αστέρια μας, τα μικρά τα παιδιά. Ναι. Και οι μεγαλύτεροι θα βοηθήσουμε λίγο στην οργάνωση της διαδρομής. Μπράβο. Εσύ είσαι χρόνια οδηγός. Εγώ όχι πάρα πολλά. Έχουμε οδηγούς που είναι περισσότερο. Καλά, βέβαια, ναι. Τώρα τους έχουμε χάσει, είναι διασκορπισμένοι. Λίγο ψάχνουν τους υπόλοιπους εθελοντές. Μπράβο. Αυτό. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια και μπράβο για τη, συμμετοχή σας. Λοιπόν. Σέρα. Με χρέη αθλητή θα είσαι σήμερα. Ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι προκύψει. Με το δεύτερο αχρίαστος να είσαι. Εννοείται πάντα. Λοιπόν, έχεις βάλει και τα μικρά σε ένα θέμα. Όλοι. Πώς το λένε. Η είδηση είναι ότι έβαλες και τη σύζυγο. Ναι, την παλεύω τη σύζυγο, αλλά μου γλιστράει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να μου πεις για τη σημασία τη συμμετοχή σου σε αυτόν τον αγώνα σήμερα. Κοίταξε, καταρχάς είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί ο κόσμος για τα άτομα με αυτισμό, να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε αυτά τα παιδιά στην κοινωνία μας, γιατί ακόμη υπάρχουν κάποιες προκαταλήψεις. No. Είναι πολύ καλές αυτές οι κινήσεις. Εννοείται ότι τις υποστηρίζουμε και παλιότερα που είχαν ξανασυμβεί. Ενημερώνουμε τα παιδιά μας, ενημερώνουμε την κοινωνία και είμαστε όλοι κοντά σε αυτό, κοντά στα παιδιά αυτά, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Μπράβο, πολύ ωραία. Εσένα πώς σε λένε? Μελίτα. Θα τρέξεις εσύ? Ναι. Πόσα τα 7 χιλιόμετρα? Το ένα. Το ένα. Είσαι στην αρχή ακόμα, ε. Δεν μου λες τι τάξη πηγαίνεις? Τρίτη. Και τι θα γίνεις να μεγαλώσεις? Εκτινίατρος. Α, μπράβο. Αυτό γιατί είσαι, αγαπάς τα ζωάκια? Ναι. Έχεις κανένα δικό σου? Ναι. Τι? Δύο γάτες και ένα σκύλο. Να του πεις από πάνω σου πάρει ένα σκυλάκι. Έχει ένα σκύλο. Να έχει παρέα ο άλλος. Γείτονας, είμαι ο διπλανός σου που δεν ανήκω. Όταν περνά κόκκινο φαναρίκι σε ενδεχόμενο δόλο, ενδεχόμενη πρόθεση, να σκοτώσει, το βλέπει. Κόκκινο φαναρίκι, καραμπινάτο, το βλέπει. Που στο διάλο πας. Ή χρειάζεται να σε ο Σουμάχερ για να σταματήσει το κόκκινο. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Το Bockstrom προσαρμόζεται και κρατά το σώμα ανατομικά. Bockstrom, για να ξέρετε που κοιμάστε. Κοιμηθείτε ήρεμα και ονειρευτείτε τα καλύτερα. Bockstrom, ονειρεμένο στρώμα.
Και τώρα στην αεροπόρου Ροδοκανάκη 40, στη βιοτεχνία χειροποίητων στρωμάτων Box Strom, αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε το παλιό σας στρώμα και να του δώσουμε επιπλέον ζωή. Τηλέφωνο 22710 20 288. Box Strom, ένα μεγάλο όνομα και στο χώρο των επίπλων. Ελάτε σε εμάς και δείτε από τις μοναδικές συλλογές σε όλα τα έπιπλα σπιτιού. Κρεβατοκάμερες, τραπεζαρίες, παιδικά δωμάτια, σε ένα διόροφο μεγάλο κατάστημα που σας προσφέρει λύσεις για το σπίτι. Box Strom και στο έπιπλο. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Καλά Χριστούγεννα, πιο νωρίς φέτος, στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές πολλές εκπλήξεις. Έχω για τον αυτισμό λοιπόν, run for autism, ελπίζω να το προφέρω και σωστά, δεν έχει σημασία το πώς το λες, σημασία έχει τι είναι αυτό που λες. Τρέχω για τον αυτισμό, ένας αγώνας που αγκάλιασε πάρα πολύ κόσμο για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Εσένα πώς σε λένε μικρέ? Βίκτορα. Βίκτορα, θα τρέξεις σήμερα? Ναι. Εσύ τι τάξη πηγαίνει? Παιδικό σταθμό. Παιδικό. Μαζί. Εσύ τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ο Μπάτμαν. Ο Μπάτμαν, ωραία. Αυτούς χρειαζόμαστε. Τι έχουν τα μία, Ίκα έχουν, τι έχουν αυτοί. Μπράβο, αυτές είναι δουλειές ρε παιδιά. Έχω να ακούσω παιδάκι να μου λέει θα γίνω Μπάτμαν, Σούπερμαν. Όλοι μου λένε ναυτικοί, αστυνόμοι από αυτές τις ηλικίες. Παιδιά, καλή συνέχεια. Μπράβο. Γεια σου. Τώρα τι ήρθες να κάνεις show off? Μισό λεπτό να κάνω πρώτα απ' όλα. Έτσι. Λοιπόν, και οι ποδηλάτες. Ποδηλάτες Χιού. Και οι ποδηλάτες. Εσύ να τρέξεις με το ποδήλατο. Μα ξέχασε. Λοιπόν. Από τον καιρό που έχετε να κάνετε εκδήλωση. Λοιπόν, ωραία. Εσύ πρώτα να τρέξεις με το ποδήλατο. Εγώ θα τρέξω με τα πόδια μου. Ναι. Το ποδήλατο έφερα για να κατέβω στη χώρα. Από το σπίτι που μένω πάρα πολύ μακριά. Εγώ ήθελα να μου πεις για το τι σημαίνει η συμμετοχή σου σε αυτόν τον αγώνα. Συμμετοχή γενικά όλων των ποδηλατών Χίου σαν σωματείο στον αγώνα σημαίνει ότι είναι απόλυτη υποστήριξή μας και στο φυσικά στο σύλλογο που το διοργανώνει και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν το συζητάμε. Ήρθαμε για εμείς να δώσουμε το παρόν, θα μαζί με εσάς που και εσείς υποστηρίζετε και
Ευχόμαστε. Στα χίλια θα τρέξει. Τρέξω στα 7.000 μέτρα. Το βάδι που είναι το περπάτημα. Εκεί που είναι το τρέξιμο. Α, το τρέξιμο. Μανώλη, ναι. Εντάξει, και τώρα τελευταία κάνω και λίγο τρέξιμο. Δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Εννοείται δηλαδή, μην πιάσει και. Νομίζω ότι είναι μωρόπιστο κάποιο να προσπαθήσει. Να το κάνει σήμερα, ξέρω εγώ. Όχι, σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα. Για να πάρει την πρωτιά. Σήμερα νομίζω ότι θα κερδίσει. Κανονικά πρέπει να κερδίσει ο τελευταίος. Πάντως η συμμετοχή μου κάνει εντύπωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συμμετοχή είναι πάρα πολύ και νομίζω δεν έχουν έρθει και όλοι. Θα έρθει 11 παρα 10 που θα είσαι σίγουρα εδώ πέρα. Η συμμετοχή θα είναι τεράστια. Πιστεύω θα είναι πάνω από 500 άτομα. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σου πω και ότι ετοιμάζουμε το Μαστίγαθλον στις 18-19 Ιουνίου στον Καρφά. Δύο μέρες. Το Σάββατο θα είναι τρίαθλο, την Κυριακή θα είναι δίαθλο. Και έχουμε ήδη αρκετή συμμετοχή. Πόσο είπες, 18? 18 Ιουνίου. 18-19, Σάββατο Κυριακή. Ωραία, ωραία. Θα βρεθούμε να, να τα πούμε αναλυτικά αυτά. Εννοείται. Για να κεντρήσουμε και το ενδιαφέρον του. Εννοείται. Λοιπόν, σας περιμένουμε. Και έχουμε και τον ορεινό 1η Μαΐου. Θα μας πει η Χρυσούλα. Χρυσούλα. Χρυσούλα, θα πάρεις μέρος στον ορεινό, εσύ? Ναι, θα πάρω. Μαζί με την. Την Κλέζου. Όχι. Εγώ θα πάω στα πιο λίγα χιλιόμετρα. Α, είναι όντως τόσο καλή. Ναι, είναι καλή. Είναι καλή. Γιατί είναι καλή. Έχουμε πρωτοφανείς συμμετοχές ανδρών που θέλουν να πάρουν μέρος στον αγώνα. Λοιπόν, συμμετέχεις και εσύ σήμερα στο. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Η σημασία, ο λόγος συμμετοχής σου. Όλο το Χίος Running και εγώ και όλα τα παιδιά υποστηρίζουμε το Σύλλογο του Αυτισμού, τα παιδιά με αυτισμό. Είμαστε δίπλα τους και στο Γιώργο τον Πατερημό και σε όλους. Ένα συμβολικός αγώνας, δεν είναι ανταγωνιστικός, ακριβώς, εννοείται. Ακριβώς. Και σε όλους τους αγώνες που γίνονται στο νησί, εμείς συμμετέχουμε, είμαστε εκεί. Και ως εθελοντές πάτε σε αγώνες, βέβαια, που δεν κάνετε. Στα ποδήλατα, ας πούμε, που ήταν στα Σκλαβιά, ναι, όλο το Χίος Ράνικ πήγαμε εθελοντές. Μπράβο. Σε έναν αγώνα που είχε γίνει στα Σκλαβιά με ποδήλατα. Ναι, ένα, ναι, δύσκολο, ναι, αγώνα. Ναι, 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 ένα το θυμάμαι. Εντούρο τι είναι. Μπράβο, και δεν τα ξέρω, ναι, και όλα καλά. Πολύ ωραία. Ωραία, ωραία. Μπράβο σας. Να είμαστε καλά, να συμμετέχουμε και να έχουμε υγεία. Να βάλετε και τον άντρα σας στη διαδικασία του αθλητισμού. Γεια, ευχαριστούμε. Εδώ τα κορίτσια. Πώς σε λένε εσένα? Σοφία. Σοφία, στα πόσα χιλιόμετρα θα τρέξεις? Στα 7. Στα 7? Ναι, ασχολούμαι. Δεν είναι πολύ για σένα. Ασχολείσαι? Με το Στίβο, ναι. Τι τάξη πηγαίνεις? 6η δημοτικού. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δασκάλα, βέβαια. Δασκάλα γυμναστικής? Όχι, δημοτικού. Α, για παιδάκια δημοτικού. Ναι, ναι. Σου αρέσουν τα παιδιά? Δηλαδή τώρα εδώ σε αυτά που είναι πιο μικρά κάνεις τη δασκάλα, ας πούμε? Κάποιες φορές, ναι. Στα αδέρφια μου δηλαδή παίζουμε κάποιες φορές σχολεία. Μπράβο, και κάνεις τη δασκάλα. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Θα βάζεις καλούς βαθμούς? Αναλόγως. Μα στο δημοτικό δεν έχει βαθμούς. Έχει. Έχει στο δημοτικό βαθμούς? Ναι. Ήμαρτον. Λοιπόν, ωραία Σοφία. Εσένα πώς σε λένε? Μακέλα. Είσαι αδερφή της Σοφίας? Ναι. Μοιάζεται. Εσύ τι θα γίνεις το μεγάλο είσαι? Γυμνάστρια. Γυμνάστρια. Εσύ γενικά παίρνεις μέρος σε αγώνες? Ναι. Στα 7 θα τρέξεις εσύ? Ναι. Μα δεν είναι λίγο δύσκολο? Όχι. Όχι. Γιατί γελάς? Μπράβο. Τι είπαμε, θα γίνεις γυμνάστρια. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πώς σε λένε? Άγγελο Πατερμό. Άγγελος, είσαι ο μπαμπάς, ο γιος του Γιώργου. Πόσα θα τρέξεις εσύ? 7, χίλια. Τα χίλια εσύ. Χίλια. Μπράβο. Εσύ τι θες να γίνεις το μεγάλο εσύ, Άγγελε? Θέλω να γίνω... Spider-Man. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν θες να γίνεις Batman? Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνω. Ωραία. Ελάτε το Σάββατο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, στον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον Ιδραϊκό σε ένα δυνατό ξεκίνημα για την καινούρια χρονιά. Ελάτε όλοι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ναυτικός Όμιλος Χίου Ιδραϊκός. Ένας μεγάλος αγώνας που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Λοιπόν, ποιος άλλος, εδώ ο φίλος μας. Εμένα με λένε Σπύρο Βασιλείου. Οπ, Σπύρος. Σπύρο, τι τάξη πας? Τρίτη. Τα πόσα θα τρέξεις, Σπύρο? 7. 7. Ναι. Θα τις περάσεις τις κοπέλες? Ναι, ναι, ναι. Δεν νομίζω. Σπύρο, εσύ τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Στρατιωτικός. Στρατιωτικός. Ναι. Μπράβο σου, μπράβο σου. Ωραία, ποιος δεν μίλησε? Εδώ ο φίλος μας. Πώς σε λένε εσένα? Παντελή. Παντελή. Εσύ στα πόσα θα τρέξεις? Στα 7. 7. Αδερφό μας είναι κι αυτό. Α, τρία αδέρφια είστε. Ναι. Έχετε το ίδιο χαμόγελο. Παντελή, τι θα γίνεις εσύ όταν μεγαλώσεις? Οικοδόμος.
Ωρε φίλε! Θα γίνει. Δεν θες να γίνεις αστυνόμος, γιατρός, δάσκαλος. Οικοδόμος το παιδί, μπράβο, έξυπνος. Το φαγητό σου το τρώσω, ναι. Όλα τα φαγητά. Ναι. Κάτσε, όταν κάνει η μαμά όσπρια και τέτοια τα τρως. Όχι. Α, εγώ κάποιες φορές όλα τα φαγητά τα τρώω. Κάποιες φορές όλα. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Τα χάμπουργκερ. Πατάτε στη γαλλική. Λουκαλοπιτάκια. Λουκαλοπιτάκια. Α, είσαι της υγιεινής διατροφής. Μπράβο. Λοιπόν, διακόπτουμε για λίγο να δούμε να σκάλουμε και τις συνδέσεις εδώ και θα συνεχίσουμε. Το πλάνο. Όχι, θα ανοίξει το πλάνο. Ναι, θα ανοίξει το πλάνο. Έτσι καλώς. Έχει την καρέκλα του όμως, μικρόφωνο. Πάντως δεν είναι πάρα πολύ έτσι όμως. Για ποιον χτυπάει η κουδούνα? 1η Απρίλη είναι σήμερα. Αν δεν το κάνουμε σήμερα, πότε θα το κάνουμε? Τώρα δεν νομίζετε ότι το παρατραβάτε? Ο Γιάννης δεν θέλει. Όχι, 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 θα το χαλάσουμε. Θα το κάνουμε γευτικό. Είσαστε λολί. Εμείς είμαστε λολί. Η διαφωνία σου ποια είναι? Πώς δεν βάζετε ένα κουνουπίδι, ένα λάχανο, κάτι? Γιατί να βάλουμε κουνουπίδι και λάχανο, Χριστιανέ μου, γιατί? Είπα μαμί. Τώρα δεν σ' αρέσει σοβαρά? Δεν το βγάλω. Κάνουμε το τι διάβολο θέλετε μόνο. Δεν σου άρεσε δηλαδή? Δεν σου άρεσε, θα ξαναπούμε το δελτίο. Είσαι λολία, ξαναπούμε το δελτίο. Ποια το κάνουμε εδώ μέσα, American Bar? Ποιος είναι η κορονοϊό? Κανείς, μας θα στον ατμόσφαιρα πλανάτε. Α, το κάτι τσακφίνε. Ωραίο, δεν είναι αυτό νελό το καρέ? Δες το στην εικόνα. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ταιριάζει πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Και τι σε πειράζει ρε Γιάννη? Έλα Παναγία. Ιετών των Αγίων Πατέρων. Σκάσα, δεν μου πεις τι λέγατε τόσο ώρα. Ας σε με καημένια που βλέπεις τώρα και έχω δουλειά, κάνω την προσευχή. Δεν μην κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Αν συνεχιστεί αυτή η έξαρρος κατάστασης, θα καλέσω την αστυνομία. Θες να το βγάλουμε, εντάξει, δεν άσχα, πολύ πρέπει να ξαναπούμε το δελτίο. Μπήκε στο πετσί του ρόλου. Ναι, άστο να το ξαναπούμε γιατί δεν του αρέσει. Έτοιμοι? Ναι. Ναι. Το ξαναπάμε από την αρχή, τι να κάνω. Μοντέ. Ναι. Ναι. Την βλέπω κι ας, τι βράβο. Την βλέπω κι ας. Εμένα θα βλέπεις. Τέλος πάντων, άντε, άστο να το βγάλουμε, κόψτε, να το βγάλουμε, το ξαναπάμε μία. Άντε βρε και εσύ με τον πατέρα εκεί πέρα, πάνε τίδε, άντε γρήγορα, βάλτε το μοτόρ, φατάρ, πώς είναι αυτό. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος έχει μαζευτεί σήμερα εδώ. Σε λίγο θα αρχίσουν να δίνονται και οι κινήσεις. Υπάρχει ένα θέμα με την ηχητική μετάδοση και απορώ πώς όλος αυτός ο κόσμος θα ενημερωθεί, τι θα κάνει και πώς θα το κάνει. Ελπίζουμε να λυθεί το θέμα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε κι άλλους εδώ, ο φίλος μας. Πώς σε λένε? Σταμάτη. Εσύ είσαι ο Σταμάτης που ψάχνουμε. Τι επίθετο, Σταμάτη? Σταυρινούδη. Σταμάτη, σε ποιο αγώνα θα τρέξεις? Στα 4 χιλιόμετρα. Γενικά παίρνεις μέρος και σε άλλους αγώνες? Πηγαίνω στίβο και έχω κάνει μόνο έναν αγώνα σχεδόν. Και στο σχολείο τι τάξη πας? Τρίτη. Δημοτικού? Ναι. Δεν μου λες τι θα γίνεις εσύ όταν μεγαλώσεις? Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Μπράβο. Με τι παίρνεις μέρος σε αγώνες, παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο? Δεν παίζω. Έχω πάρει μόνο μέρος σε ποδήλατο, ναι. Και βόρτεξ, είναι αρχή αρκοντίου. Δεν μου λες κάτι άλλο, ποιο φαγητό σε αρέσει πιο πολύ? Το παστίτσιο. Όλε, παστίτσιο. Άμα βγεις πρώτος θα φας παστίτσιο σήμερα. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, θα ξανάρθουμε. Γείτονας, είμαι ο διπλανός σου που δεν ανήκω όπως λες στον κόσμο το δικό σου. Σε χαιρετώ μα ένα για μου απευθύνεις κρύο και κούβαλω τον πόνο μου στο ειδικό σχολείο. Στη λυπησία μείνομαι και στο στιγματισμό και τα κοιτάπια γράφω. Ένα, δύο, τρία. Γκολ!
Καλά Χριστούγεννα πιο νωρίς φέτος στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές πολλές εκπλήξεις. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Το Bockstrom προσαρμόζεται και κρατά το σώμα ανατομικά. Bockstrom, για να ξέρετε που κοιμάστε. Κοιμηθείτε ήρεμα και ονειρευτείτε τα καλύτερα. Bockstrom, ονειρεμένο στρώμα. Και τώρα στην αεροπόρου Ροδοκανάκη 40, στη βιοτεχνία χειροποίητων στρωμάτων Bockstrom, αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε το παλιό σας στρώμα και να του δώσουμε επιπλέον ζωή. Do you believe in magic? If so, we ain't gotta chill. Nah, ain't no trick, but you know I got a cup of feel. Τηλέφωνο 22710-20-288. Bockstrom, ένα μεγάλο όνομα και στο χώρο των επίπλων. Ελάτε σε εμάς και δείτε από τις μοναδικές συλλογές σε όλα τα έπιπλα σπιτιού. Κρεβατοκάμερες, τραπεζαρίες, παιδικά δωμάτια, σε ένα διόροφο μεγάλο κατάστημα που σας προσφέρει λύσεις για το σπίτι. Bockstrom και στο έπιπλο. Ανασκόπηση 2022, πολλοί αθλητές, πολλά τα παιδιά που μας μίλησαν, πολλά τα παιδιά που πέρασαν μέσα από το ρεπορτάζ μας. Εντύπωση κάνει τα μικρότερα παιδιά που μίλησαν για τη συμμετοχή τους σε αυτό τον αγώνα, αλλά και το πώς καταλάβαιναν όλο αυτό, το τι σημαίνει τρέχω για τον αυτισμό. Το δικό σου σε χαιρετώ, μα ένα για μου απευθύνεις κρύο και κούβαλω τον πόνο μου στο ειδικό σχολείο. Λοιπόν, εδώ είναι τα μπλοκ των πιο επαγγελματιών. Εδώ, έλα εδώ και Μιχάλη. Έλα εδώ, παιδάκι. Τα μπλοκ των πιο επαγγελματιών αθλητών. Πάντα. Πόσα χρόνια τρέχετε εσείς? 62. 62 μαζί με το παιδί. Θα πάρεις μέρος σε ποιο αγώνα, στα χίλια, στα... Θα κάνουμε τα 2.500 χιλιόμετρα. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Εντάξει, δεν έχει σημασία προφανώς και αστειευόμαστε. Είμαστε εδώ γιατί πρέπει να είμαστε εδώ και γιατί αυτό είναι και το σωστό. Ναι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, τα παιδιά πρέπει να παραδειγματίζονται. Εντάξει, η συμμετοχή μετράει, τώρα τι θα κάνει ο καθένας. Νομίζω μικρή σημασία έχει, οι ρολόγια δεν υπάρχουν, αυτό είναι και το σημαντικό. Και ως γονιός,
ίσως κάποια στιγμή έχεις μπει λίγο στο πετσί ενός γονιού. Πολύ προσπαθούμε, γιατί ξέρεις τι γίνεται, Μανώλη, νομίζω και εσύ είσαι γονιός και θεωρούμε ότι έχουμε προβλήματα. Και οι μάχες και οι πραγματικοί ήρωες καθημερινά είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι γονείς και αυτά τα παιδιά. Καλό θα ήταν όλοι, όταν στεναχωριόμαστε και σκεφτόμαστε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή μας, να ρίχνουμε ματιά γύρω μας, να βλέπουμε τι γίνεται. Και αυτό που συμβαίνει και αυτό που είμαστε εδώ, νομίζω είναι και η ουσία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ήρωες. Έτσι, ξυπνάνε και έχουν ένα αγχολογωθά καθημερινό. Και ούτε καν μπορείς να νιώσεις και να μπεις. Όχι, όχι. Είναι δύσκολο. Έτσι. Είναι δύσκολο και δυστυχώς και είναι κρίμα να το θυμόμαστε μια φορά το χρόνο. Ναι, βέβαια. Εντάξει, ναι. Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η μέρα, άρα να μην υπήρχε αυτή η πάθηση. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η ζωή. Δύναμη θέλει και υποστήριξη. Αυτό είναι η ουσία, να το μάθουν τα παιδιά μας και να μην υπάρχει αυτό το πράγμα διαφορετικότητα και τέλος πάντων. Να νιώθουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Και τα τρία είναι δικά σου, γιατί σου μοιάζουν. Έξι έχω, τα άλλα είναι από εκεί ένα τετράποδο και άλλα. Πώς σε λένε εσένα? Ιάκωβο. Ιάκωβε, τα πόσα θα τρέξεις εσύ? Τα 7. 7. 4. Τα 7 είναι. 7 είναι πολλά. Θα ξεκινήσει για 7 και αν είναι, σταματήσα 4. Δεν μου λες, Ιάκωβε, τι τάξη πας? Τρίτη. Και τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δεν ξέρω. Spider-Man, κάτι τέτοιο, Batman. Όχι, αυτά πια φύγαν, είσαι μεγάλος για τέτοια. Ναι. Εσένα πώς σε λένε? Ευρυδίκη. Πώς θα τρέξεις εσύ, Ευρυδίκη? Εγώ θα περπατήσω στα 4. Α, μπράβο. Παίρνεις γενικά μέρος σε αυτούς τους αγώνες, σε τέτοιους αγώνες. Α, το μαντήλι τι είναι, είσαι πρόσκοπος? Ναι. Ή οδηγός? Είμαι λυκόπουλο. Λυκόπουλο, μπράβο. Εσύ? Σταματήρ. Σταματία, τα πώς θα τρέξεις εσύ? Θα τρέξω στα 4. Α, να είσαι μαζί με την αδερφή σου, ε. Ναι. Και εσύ τι θες να κάνεις όταν τελειώσει σχολείο? Κτηνίατρος. Κτηνίατρος. Δεν μου λες, ποιο φαγητό σου αρέσει πιο πολύ? Τα ρεμίθια. Ναι. Απίστευτο, εσένα? Εμένα. Χάμπουργκερ. Όλα. Μπράβο. Πες και ένα φυσιολογικό τώρα, ρεμίθια. Μπράβο σου όμως. Είναι πάρα πολύ καλό. Και υγιεινό. Μπράβο, παιδιά. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Λοιπόν, έλα, θα μας πεις και εσύ. Όχι, δεν θέλει. Λοιπόν, είναι πραγματικά πάρα πολύς ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί σήμερα. Δυστυχώς υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με τα ηχητικά, αλλά ελπίζω να καταφέρουν όλο τον κόσμο αυτό να τον βάλουν στο πρόγραμμα για τις τρεις εκκινήσεις. Λοιπόν, για πάμε. Έχω ένα σφίξιμο. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Όχι, εσείς όχι. Εσείς όχι. Όλοι όχι. Όχι, όχι. Θα τρέξεις εσύ? Όχι, περπάτημα με τις κόρες. Α, θα κάνεις τα 1000 μέτρα. Το λίγο. Μπράβο. Εντάξει. Η συμμετοχή σου σε αυτό τον αγώνα, τι σημαίνει? Πάνω απ' όλα να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως και εμάς, αλλά πιο πολύ τα παιδιά μας, σιγά σιγά ότι να σεβόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο τον αυτισμό και να δεχόμαστε και τη διαφορετικότητα. Νομίζω αυτό είναι το μήνυμα πάνω απ' όλα. Και καλό είναι να μην τους θυμόμαστε. Και εννοείται, να μην θυμόμαστε αυτή τη. Αυτό ακριβώς. Να μας γίνει συνήθεια σιγά σιγά να ξέρουμε ότι είναι κομμάτι της ζωής μας. Ναι. Και πρέπει να τους αποδεχόμαστε έτσι ακριβώς όπως είναι τα παιδιά. Αν και σε μία σου έκφανση τη ζωή σου είσαι κλόουν. Δεν ξέρω αν είναι, δεν είναι. Όχι, δεν μας πειράζει. Θέλω να πω, δεν είναι υποτιμητικό. Φυσικά και όχι. Φυσικά. Νομίζω ότι είναι μαγικό να μπορείς να κάνεις να γελάει. Και έχω πάει και πολλές φορές στα παιδιά και στο ειδικό σχολείο και σε εκδηλώσεις και πιστεύω ότι έχω προσφέρει όσο μπορώ και έχω δώσει χαρά αρκετή. Αυτό είναι το σημαντικό. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε το Σάββατο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, στον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον Ιδραϊκό σε ένα δυνατό ξεκίνημα για την καινούρια χρονιά. Ελάτε όλοι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ναυτικός Όμιλος Χίου Ιδραϊκός. Ένας μεγάλος αγώνας που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Έκαμε τίποτα. Τώρα έρχεται ο Ντουντούκα. Ντουντούκα!
τι να κάνω. 9η 2022. Τι να σου κάνω, ρε Μάνο. Θα κάνει μόνο. Για άλλα εδώ να δούμε αν έχουμε. Αν θα τρέξει κανένας αιρετός. Θα τρέξει εσύ, μαύρη, μαύρη κατσαρίδα. Γεια σας, θα μας πείτε για τον αγώνα σήμερα ή πάτε να πάρετε κίνηση. Είμαστε όλοι εδώ, ναι, για να τρέξουμε. Μπράβο. Ο Γιάννης, πες Γιάννη, τι θα κάνουμε. Θα τρέξουμε. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Συγγνώμη. Είναι αυτή η εμφάνιση. Καλημέρα. Σε μια θάλασσα αθλητών. Θάλασσα, ωραία. Μου ήρθες. Συμπαριστάμεθα. Σαν Κυριακή στο χωριό. Εγώ βοηθάω πνευματικά. Ναι, εσύ δεν θα πάρεις μέρος στο. Την επόμενη φορά είναι θα μεγάλη, κάνω. Είναι μεγάλη απόσταση. Έχει μια χίλια μέτρα περπάτημα. Μια μικρή προετοιμασία και θα έχει με έτοιμος. Έχει χίλια μέτρα περπάτημα. Πρώτο αγώνα του χρόνου. Μπορείς να πάρεις μέρος 1η Μαΐου, θα γίνει στο χωριό σας. Είναι η κίνηση. Το δεύτερο Heroes Running ναι. Trail. Και θα έχει και παρουσίες διάσημες. Δυνατές, σωστά. Θα τρέξει λοιπόν. Η Ασημίνα. Ναι. Η Survivor. Η Γκλέζου, ναι. Αυτός είναι ένας λόγος να σου δώσει κίνητρο να τρέξεις. Πάμε το Σαββατοκυριακό να κάνουμε προετοιμασία. Δεν χρειάζεται προετοιμασία. Είσαι. Εγώ εδώ είμαι. Θα σου φέρω μερικές φωτογραφίες και θα κάνουμε προετοιμασία οπτική. Ωραία. Και αυτό με καλύπτει. Λοιπόν, μπράβο. Ο Δήμος βοηθάει στο. Πάντα. Από όσο γνωρίζω, πάντα. Βέβαια, σήμερα είχαμε ένα, δυστυχώς είχαμε ένα φάουλ σήμερα. Δεν δούλεψε η ηχητική εγκατάσταση. Εντάξει. Ελπίζω να τα καταφέρει και να τα καταφέρει ο Γιώργος, ο οποίος έχει γίνει σήμερα. Κάτι συνέβη κομμάτια. Με την κονσόλα, αυτά είναι απρόβλεπτα. Ναι, τώρα δυστυχώς. Τα γνωρίζεις εσύ πιο καλά από μένα. Δυστυχώς και κλαίω τώρα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ ωραία, Γιώργο. Σημασία έχει ότι έγινε το event. Η μουσική που λείπει δεν πειράζει. Το event όμως και ο σκοπός που υπηρετεί, αυτό έχει την αξία του. Το βασικό είναι και να στείλουμε επ' ευκαιρία και τους χαιρετισμούς μας στην Αμερική. Βέβαια. Υπάρχει εκεί κάποιος. Μια ομάδα, κάποιοι άνθρωποι που βοηθούν γιατί ξέρουν το πρόβλημα. Μιλάω βέβαια για την κυρία Νταϊάννα. Σωστά. Η οποία όλο αυτό το διάστημα έχουμε επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές πώς θα γίνει, τι θα γίνει και τέτοια. Και φαντάζομαι ότι βοηθάει και εκείνη από το μετερίζει της για το. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και γιατί πολλά, το βιώνει. Πολλά χρόνια. Το ζει, τώρα το βιώνει. Ζει, το βιώνει. Αυτό είναι. Λοιπόν. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο, να είστε καλά. Και του χρόνου να είστε καλά, παιδιά. Και του χρόνου να είστε καλά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εδώ. Έχουμε συμμετοχές και εκτός της Ελλάδος. Where you came from, Dubai. Καλημέρα, καλημέρα. Α, Ελληνίδα είστε. Χίο. Γιατί κάτι τελευταίες φωτογραφίες είδαμε από τον Μπαλί. Όχι. Εσύ γενικά παίρνει μέρο σε αγώνες. Μ' αρέσει, ναι. Όσο μπορώ. Τα πόσα θα τρέξεις. Τα 7. Τα 7. Ναι. Αν δεν με μαζεύετε, θα τα βγάλω. Είσαι, ναι, δεν είναι διαγωνιστικό. Όχι, δεν είναι, όχι. Δεν όσο μπορεί για ο καθένας, έτσι. Ναι, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Για το σκοπό πας. Μπράβο, πολύ ωραία. Και μαζευτήκαμε και πάρα πολύ κόσμος. Είναι πολύ μεγάλη χαρά, νομίζω, να βλέπεις τόσο μεγάλη συμμετοχή. Σωστό. Λοιπόν, πολύ ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και κάτω λίγο να το κάνουμε κάτω. Ενημερώνω τη διαδρομή. Είναι μία ανταγωνιστική. Λοιπόν, θέλω να το διασκεδάσετε. Οι δρόμοι είναι κλειστοί για σας. Θα σας περιμένουμε να τερματίσετε όλοι σας. Θα σας κοινοτροφοδίσουμε στο τερματισμό και σας περιμένουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας. Να ευχαριστήσω τις οικογένειες και τον ατόμο αναπηρία. Και θέλω και τους εθελοντές ειδικά που ξέρουν μαζί με τα παιδιά μας. Όπως είχε περάσει το 2019 για να το ξαναπεράσει σε όλη την Ελλάδα. Είμαστε περήφανοι, διότι αυτό...
Εγώ είμαι φιλογείτονας, είμαι ο διπλανός σου που δεν ανήκω όπως λες στον κόσμο το δικό σου. Πάμε! Αχαθείτε να χαθείτε πια με αυτές τις διαφημίσεις! Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Καλά Χριστούγεννα, πιο νωρίς φέτος, στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές πολλές εκπλήξεις. Το Bookstrom προσαρμόζεται και κρατά το σώμα ανατομικά. Bookstrom, για να ξέρετε που κοιμάστε. Κοιμηθείτε ήρεμα και ονειρευτείτε τα καλύτερα. Box Strom. Ονειρεμένο στρώμα. Και τώρα στην αεροπόρου Ροδοκανάκη 40, στη βιοτεχνία χειροποίητων στρωμάτων Box Strom, αναλαμβάνουμε να επισκευάσουμε το παλιό σας στρώμα και να του δώσουμε επιπλέον ζωή. Do you believe in magic? If so, we ain't gotta chill. Nah, ain't no trick, but you know I got a copper feel. Τηλέφωνο 22710-20-288. Bookstrom, ένα μεγάλο όνομα και στο χώρο των επίπλων. Ελάτε σε εμάς και δείτε από τις μοναδικές συλλογές σε όλα τα έπιπλα σπιτιού. Κρεβατοκάμερες, τραπεζαρίες, παιδικά δωμάτια, σε ένα διόροφο μεγάλο κατάστημα που σας προσφέρει λύσεις για το σπίτι. Bookstrom και στο έπιπλο. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. 1, 2, 3. Α, εντάξει. Ανασκόπηση 2022, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές οι δράσεις
που γίνονται και τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλές αυτές που γίνονται. Και ευχαριστούμε και τους διοργανωτές και όλους τους ανθρώπους που έχουν ζητήσει και τη βοήθειά μας όπως μπορούμε μέσα από τις μεταδόσεις, τα τηλεοπτικά, τις μουσικές, όλα αυτά. Και μπράβο και σε όλους αυτούς που πήραν μέρος. Σε όλους αυτούς που πήραν μέρος σαν αθλητές και σε όλους αυτούς που παίρνουν μέρος στον καθημερινό αγώνα, όντας μέλη οικογενειών ατόμων με αυτισμό. Αυτό είναι και το σημαντικό. Σε χαιρετώ μα ένα για μου απευθύνεις κρύο και κούβαλω τον πόνο μου στο ειδικό σχολείο. Στη λύπηση αμήνομαι και στο στιγματισμό και τα κοιτά πια γράφουνε άτομο ειδικό. Ξάστερο έχω ουρανό και μια αναγνή καρδιά κι ασφαίρα. Είναι μία ανταγωνιστική. Λοιπόν, θέλω να το διασκεδάσετε. Οι δρόμοι είναι κλειστοί για σας. Θα σας περιμένουμε να τερματίσετε όλοι σας. Θα σας χειροκροτήσουμε στο τερματισμό που σας περιμένουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας. Να ευχαριστήσω τις οικογένειες και τον ατόμο με αναπηρία. Όλες. Και θέλω και τους εθελοντές. Αυτή τη στιγμή η Κύος περνάει ένα μήνυμα όπως είχε περάσει το 2019 και θα το ξαναπεράσει σε όλη την Ελλάδα. Είσαστε περήφανοι, είμαστε περήφανοι, διότι αυτό έγινε πρώτη φορά εδώ, στο νησί. Λοιπόν, ξεκινάμε. 5, 4, 3, 2, 1, το καλό. Thank you.
Ελάτε το Σάββατο στο Ιωνικό Κολυμβητήριο, στον πρώτο αγώνα της χρονιάς. Το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον Ιδραϊκό σε ένα δυνατό ξεκίνημα για την καινούρια χρονιά. Ελάτε όλοι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Ιωνικό Κολυμβητήριο. Ναυτικός Όμιλος Χίου Ιδραϊκός. Ένας μεγάλος αγώνας που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Ναι, Γιώργο, έλα, έχουμε από εδώ. Παιδιά, ακούτε μέχρι μέσα στην πλατεία. Όχι. Ακούγεται καλά. Μια χαρά. Αδειάστε το χώρο σας, παρακαλώ, να περάσουν τα παιδιά μέσα στην πλατεία. Σας παρακαλώ. Μπράβο, 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 μπράβο. Ένα δυνατό χειροκρότημα. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά. Μπράβο σας. Έλα Γιάννη μου, έλα Γιάννη μου. Πάμε, πάμε. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπράβο, Όλγα, μπράβο, Όλγα. Μπράβο τα μικρά, μπράβο. Που φαίνεται κάνατε και χρόνο ρεκόρ τα παιδάκια τα μικρά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αυτή τη στιγμή περνάμε το μήνυμα των ατόμων με αυτισμό σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο από το νησί μας. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω, είναι μεγάλη συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ από τις οικογένειες των ατόμων με αυτισμό. Μπράβο, μπράβο, ευχαριστούμε, μπράβο, μπράβο. Έλα, Νίτσα. Έλα, Νίτσα. Έλα, κορίτσια. Μπράβο, μπράβο. Έχει το ακούτε τώρα από εδώ. Αυτοί που τερματίζουν τα παιδιά να περάσουν να πάρουν νερό και ένα κέρασμα. Σας παρακαλώ να πάρουν και τα αναμνηστικά τους και σας παρακαλώ πολύ τα παιδιά να φύγουν από το δρόμο. Θα ανοίξει για λίγο και μετά θα ξανακλείσει. Σας παρακαλώ. Και να βλέπω μία αθλήτρια μεγάλου Μελινεκές. Συγχαρητήρια Χριστίνα, συγχαρητήρια σε όλους. Έλα Πατερημάκη. Μπράβο, 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 μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους, μπράβο σας. Μπράβο σε όλους, μπράβο σας. Να πετάσετε μετά το τερματισμό, έχει νεράκι και κέρασμα για τα παιδιά. Στο περίπτερο που είναι με τις σημαίες. Σήμερα είναι η μέρα του Run for Autist. Τρέχουμε για τον αυτισμό. Δεν είναι μόνο σήμερα, ευελπιστώ και αυτή την μπλούζα που έχετε να την ξαναφορέσετε οπουδήποτε βρίσκεστε, έτσι για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι μόνο σήμερα, είναι κάθε μέρα, κάθε στιγμή αυτοί οι άνθρωποι δίπλα μας. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Κάποιος θέλει να ξανακάνει κι άλλο να βλέπω. Λοιπόν, πάλι καλά. Αυτό, τι είναι αυτή τα χιλιά. Λοιπόν, αν υπάρχει θέληση
λύνονται τα προβλήματα. Βγάλαμε, βρήκαμε μια άκρη εδώ πέρα με τις ανακοινώσεις για να μην το κάνουμε του Ντούκα ενέτη 2022. Συγχαρητήρια. Τερματίζει τα 1000 μέτρα το περπάτημα των παιδιών. Δεν σε βλέπω σε καλή φόρμα. Είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως πάντως και με το. Δεν σε βλέπω σε καλή φόρμα. Με το Μιχάλη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό που είπαμε και με τον Μιχάλη. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι οι γονείς. Αυτοί είναι οι ήρωες που νομίζω δεν μπορούμε καν να πλησιάσουμε σε αυτό το καθημερινό αγώνα που δίνουν με αυτά τα ιδιαίτερα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο όμως γιατί είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Έλα να δεις ότι τερματίζουν και τα πιτσιρίκια. Εγώ είμαι φιλογείτονας. Ο διπλανός σου που δεν ανήκω όπως λες στον κόσμο το δικό σου. Σε χαιρετώ μα ένα για μου απευθύνεις κρύο και κούβαλω τον πόνο μου στο ειδικό σχολείο. Στη λύπηση αμήνομαι και στο στιγματισμό και τα κοιτά πια γράφουνε άτομο ειδικό. Ξάστερο έχω ουρανό και μια αναγνή καρδιά κι ας πω. Αυτό ήταν το σήμα, κυρία. Ένα, δύο, τρία. Μπράβο, είστε φοβεροί. Άντε ρε, παιδιά. Χάος. 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 Άντε ρε, παιδιά. Χάος. 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 Χάος.